Η έμπνευση προήλθε ένα απόγευμα, ένα βράδυ μετά από μία ομιλία, όπου με προσέγγισε ο αδελφός μας ο Αντώνης και με ρώτησε, μου λέει, γιατί βρε παιδί μου, δεν είπε βρε παιδί μου, αλλά αυτή ήταν η αίσθηση, γιατί ο ύμνος, προσέξτε, στον Ισάρεα πολεμιστήν, προσδιορίζει ο Ορφέας, γιατί ο ύμνος στον πολεμιστή Άρη να είναι ο τελευταίος. Τι περίεργο τούτο. Τι περίεργο, γιατί γυρίζω πριν, είμαι στον ύμνο 88. Ανοίξτε το βιβλίο. Ανοίξτε αν θέλετε όλο το βιβλίο. Είμαστε στον ύμνο λοιπόν 88. Μοιραίος αριθμός, δύο πύλες απείρου. Και αν γυρίσετε τη σελίδα, στον ύμνο 87 είναι ο ύμνος του θανάτου. Που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πολύ πιο λογικό τέλος στη σειρά των ύμνων. Και αν γυρίσουμε και μία σελίδα πιο πριν, είναι ο ύμνος του ονείρου. Έβλεπε μια περίεργη σειρά. Και αν γυρίσουμε και μια σελίδα πιο πριν, είναι ο ύμνος του ύπνου. Και αν γυρίσω και άλλη μια σελίδα πιο πριν, ο ύμνος της αιστείας. Από τον οποίο αρχίσαμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε έναν άλλο κύκλο σπουδών, να μελετήσουμε την αριθμολογία του κάθε ύμνο και τη συνέχεια τους και τη σειρά τους. Και γιατί τοποθετούνται έτσι. Και τι μας διδάσκει αυτή η συνέχεια των ύμνων και αυτή η κατάταξη και η σειρά. Δεν θα μπορέσουμε στο τελευταίο μάθημα να εξηγήσουμε όλη την αλληλουχία των 88 ύμνων, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε αυτή την αλληλουχία την τόσο ενδιαφέρουσα ανάμεσα στην αιστεία, τον ύπνο, το όνειρο, το θάνατο και στο τέλος τον Άρη. Εάν κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, που όλοι σε κάποιο βαθμό γνωρίζουμε την έννοια του ζωδιακού, την έννοια των εποχών, την έννοια της αστρολογίας, της αστρονομίας, ξέρουμε ότι ο κύκλος της ζωής, ο κύκλος του ζωδιακού και για την ελληνική μας παράδοση ιδιαιτέρως, ξεκινάει από ποιο ζώδιο? Το ζώδιο, κάποιος. Ο κρυός, δεν είναι. Κρυός. Που τοποθετείται σε ποια τροπή στο ζωδιακό κύκλο, σπουδαία που τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Εαρινή, η σημερία. Εαρινή, η σημερία. Η σημερία, η συνύχτα. Επιστρέφει ο Απόλλωνας στους Δελφούς και εκεί ξεκινάει η άνοιξη, εκεί ξεκινάει ο ζωδιακός, εκεί ξεκινάει θεωρητικά το ταξίδι του ήρωα, που ο καθένας από εμάς, όπως έχουμε πει, θα γεννιέται ή στον άθλο. Εξού και η λέξη γενέθλια. Γεννιόμαστε στον άθλο της ζωής και ο κρυός είναι το σύμβολο του πολεμιστή που έχει ως κυβερνήτη στην αστρολογία τον Άρη. Άρη. Τον Άρη και σε ένα φυσικο-μαθηματικό, κοσμολογικό, ψυχολογικό επίπεδο, ο Άρης αντιστοιχεί και σε αυτή την βριάζουσα, που έχει μέσα τον Άρη αυτή τη λέξη, δύναμη που έχει το βλαστάρι που κατά την άνοιξη σπάει με το κεφάλι του χρυσεοπύληξ αποκαλείται ο Άρης, αυτός που φέρει το κράνος, το χρυσό, το δυνατό και πάντοτε τον Άρη τον παρουσιάζουν με μια περικεφαλαία μεγάλη και ισχυρή, με το κεφάλι του ως σπόρος το δυνατό, όπως και το κριάρι. Το κριάρι έχει ως πολεμικό του όπλο το κεφάλι του, με τα δύο του κέρατα, και οι κρύοι, ξέρετε, ξεχτυπώνει, με το κεφάλι, κατά μέτωπον επίθεση το κριάρι, και ο κρυός φυσικά, σαν ζώδιο, και το βλαστάρι που πρέπει κάπως να σπάσει, να ραγίσει τη γης
για να βγει προς τα έξω και να γεννηθεί άνοιξη. Να ανοίξει η γη για να ελεύσει η άνοιξη. Και αυτή την κίνηση, την ορμητική της ζωής, τη στιγμή της γένεσης, εξού και φυσικά συμβολίζει ο κρυός και το πρώτο εξελικτικό στάδιο της ανθρώπινης ζωής, το παιδάκι που μόλις γεννιέται και βγαίνει στον κόσμο. Φέρει αυτή την οριάς ορμή, όπως είδαμε και στον ύμνο των ορών και της φύσης. Στη φύση είδαμε αυτό τον όρο, στις ώρες είδαμε την ώρα, την έννοια της ώρας, αλλά βλέπετε που αυτή η ορμή που περιγράφεται μέσα από τη δύναμη την γενικότερη της φύσης, συγκεκριμενοποιείται στο αρχέτυπο του Άρεος, ο οποίος φυσικά σχετίζεται και διαμέσου, όπως θα δούμε, και του σπερμικού λόγου του, της συλλαβής αρ, με την ροή, με την ορμή, με αυτή την ορμή προς τα πάνω, από όπου και ετυμολογείται ως ο Άρης, Άρεας, ως άρεν, άρενας. Ροή, άνω, άρεν. Ροή προς το ένα, άρ ένα. Και αυτή η ορμητική κίνηση προς τα πάνω είναι η κίνηση που κάνει το έμβριο για να βγει, είναι η κίνηση που κάνει ή η ορμή που φέρει το βλαστάρι για να εκδηλωθεί και να έρθει η άνοιξη, είναι φυσικά η ιδιότητα του ζώδιου του κρυού. Και είναι η ποιότητα, η πυρηνική και η πρωταρχική, που φέρει ο Θεός Άρης, ο οποίος είναι ο 18ος ύμνος. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο Άρης, η ορμή του, ο κρυός, αφορούν την αρχή της ζωής, τη γένεση, το πρώτο αυτό σπαρτάρισμα του βλασταριού, του εμβρίου που γεννιέται, την πρωταρχική εκδήλωση, τη δημιουργικότητα αυτή, τη ζωτικότητα. Ο Άρης συμβολίζει τον νόμο της ζωής. Γιατί ο Ορφέας τον τοποθετεί τελευταίο? Και μάλιστα, μετά τον ύμνο του θανάτου, ρε παιδί μου, ένα πράγμα παράδοξο. Ναι, ακούω, χέρια, συζήτηση. Αθηνά. Σαν να είναι ο κύκλος, δηλαδή ότι εκεί που τελειώνει κάτι και ξεκινάει. Στο σπίτι, λέω, φαίνεται σαν ένας θάνατος. Και ίσως αυτό είναι και πάει σαν έλικας προς τα πάνω, δηλαδή ένα βλαστάρι συνεχώς και γεννιέται σε ένα νέο αναβαθμό, αν το λέω σωστά. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Κάθε τέλος μου είναι η αρχή μου. Στον κύκλο που ο ηχθής συμβολίζει το θάνατο παρεμπιπτόντος, ο 12ος οίκος, συνορεύει ο ηχθής με τον κρυό που είναι η γένεση. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει κάτι εδώ? Η Φανή λέει κάτι, πεθαίνει για να γεννηθεί. Μπορώ να πω? Εγώ το βλέπω ότι πρέπει να πολεμήσεις κιόλας, για όπως ο σπόρος πολεμάει για να βγει, κάνει αγώνα για να βγει, για να φτάσει στο σκοπό του, έτσι όλοι πρέπει να πολεμήσουμε. Και μετά το θάνατο και μετά τη γέννηση, να γίνουμε σαν τον Άρη πολεμιστές, και για να φτάσουμε την εντελέχειά μας. Τέλεια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Με βάση αυτό λοιπόν που είπε η Αθηνά μας, ο Ορφέας μας μεταδίδει μια σπουδαία διδασκαλία ζωής και θανάτου. Με αυτή την σειρά, οι όσοι μεταγενέστεροι μύστες τα έθεσαν, τους έδεσαν τους ύμνους αυτή τη σειρά. Και το πρώτο δίδαγμα είναι ότι η ζωή δεν τελειώνει με το θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος είναι το τέλος
του ύπνου. Το τέλος του ονείρου. Το τέλος του ονείρου της αστείας, ουσίας, αισίας. Που φόρεσε, πώς το λέει ο Πρόκλος, το διάβασα σήμερα. Ξετρελάθηκα, είπε, έλεγε, ο θεϊκός ύπνος, έτσι τον αποκαλεί, ο ύπνος του Θεού. Η αιστεία κοιμήθηκε. Μπήκε στον κόσμο των πολλών των φαινομένων. Κοιμήθηκε και ονειρεύτηκε. Τι? Την ενσάρκωση. Η ζωή είναι το όνειρο του Θεού. Είναι το θεϊκό, ο θεϊκός ύπνος και το θεϊκό όναρ. Και ονειρευτήκαμε λοιπόν. Ω, είμαι η Αθηνά που γεννήθηκα τότε και σπούδασα αυτό και έγινε εκείνο. Και όλη η ζωή και όλα τα γεγονότα και ό,τι ζούμε είναι ένα όνειρο. Είναι μια προβολή στο σπήλαιο. Είναι ένα όνειρο. Και είναι το όνειρο όμως που το ονειρεύεται καθώς κοιμάται. Ποιος? Η θεϊκή ουσία. Δεν είναι ένα όνειρο και άμα τεώτης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιοτήτων. Είναι ένα όνειρο θεϊκό, όπως το αποκαλεί ο Πρόκλος. Θεϊκό όνειρο. Θεϊκός ύπνος. Και αφού λοιπόν ολοκληρώνεται το όνειρο με το θάνατο, ο θάνατος είναι το τέλος του ονείρου, ξεκινάει η επιστροφή στην αρχαία πατρίδα. Τη στιγμή που αφήνουμε το σώμα και μεταβαίνουμε, δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη κατάσταση, υπάρχει κύκλος όπου το τέλος ο ηχθής συνενώνεται με την αρχή του κρυού, το τέλος του χειμώνα είναι η αρχή της άνοιξης και εκεί λοιπόν, σε αυτή τη μετάβαση, διατηνά και πάω στην ερμηνεία της Γεωργίας μας. Πρώτο και δεύτερο στη σειρά δίδαγμα αυτής της αλληλουχίας των ύμνων, καλούμαστε να είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση. Γιατί στη μετάβαση θα χρειαστεί να δώσουμε άλλη μία μάχη. Γιατί πολύ σωστά, όπως είναι μάχη να γεννηθεί ένα παιδί και μαζί με τη μητέρα δίνεται μια μάχη. Γι' αυτό και οι Σπαρτιάτες, όπως είχαμε δει στο αντίστοιχο μάθημα, είχανε δύο επιτύμβιες στήλες. Μόνο όταν θάβαν τους νεκρούς τους δεν γράφαν ονόματα. Γιατί γνώριζαν ότι η ουσία του κάθε ανθρώπου δεν πεθαίνει. Αλλά είχαν μία στήλη στην είσοδο της Σπάρτης, όπου αναγράφονταν τα ονόματα όλων εκείνων που έπεσαν στη μάχη για να τους τιμήσουν. Και δίπλα υπήρχε άλλη μία στήλη, στην οποία αναγράφονταν όλα τα ονόματα των γυναικών που έπεσαν και αυτές στη μάχη της γένας του τοκετού. Και θεωρούνταν εισάξιες οι γυναίκες που έπεσαν στη μάχη της γένας και του τοκετού με τους άντρες που έπεσαν στη μάχη του πολέμου. Έτσι λοιπόν γεννιόμαστε με έναν πόλεμο. Και έλεγε ο Ηράκλητος, πατήρ πάντων, πόλεμος. Πόλεμος έχει μια παραγωγική δύναμη όταν προσεγγίζεται με την ιερότητα του πολεμιστή, του αρχετύπου του πολεμιστή. Και με τον ίδιο τρόπο μία μάχη δίνεται όταν αφήνουμε το σώμα. Και γι' αυτό θα δείτε πώς μπορεί να το γνωρίζετε προσωπικά, μπορεί να το έχετε ακούσει, πώς πολλοί άνθρωποι φεύγουν δύσκολα, αγκομαχάνε πολύ για να φύγουν. Γιατί δίνεται μία μάχη. Και αυτό είναι κάτι που ο σοφός άνθρωπος δεν πρέπει να το αφήσει τελευταία στιγμή. Γιατί θα γίνει, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να πούμε, δεν θέλω να το σκεφτούμε τώρα αυτό. Πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Ναι, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι σοφό να προετοιμαστούμε. Δεν ήταν σοφό για την κυβέρνηση να καθαρίσει τα χιόνια αφού το ξέραμε ότι θα πέσουνε. Τι τους κατηγορούμε? Γιατί με τον ίδιο τρόπο θα μας κατηγορήσουν και εμάς και θα πούνε τα όντα που μας προστατεύουν. Εσείς αφού το ξέρατε ότι θα γίνει, γιατί δεν καθαρίσατε το δρόμο? Ναι. Δυναμική ενέργεια του Άρη. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό που σας λέω, το ξέρετε την αλήθεια και είναι σοφία βασικά να προετοιμαστούμε εν καιρό ειρήνης για αυτή τη μετάβαση και να ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί θα χρειαστεί γενναιότητα, θα χρειαστεί διάβια,
θα χρειαστεί διαίρεση να αφήσουμε πίσω το σώμα. Τι εννοώ διαίρεση? Αλλιώς το έχω προγραμματίσει, αλλιώς θα πω τώρα όπως μου βγει σήμερα, στη ροή. Μας λέει ο Πρόκλος, και ρώτησε κάποιος από εσάς τώρα και για την Αθηνά κάτι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο θεότητες που κυβερνούν τον πόλεμο. Και τις δύο τις έχουμε μελετήσει. Η Αθηνά και ο Άρης. Που μάλιστα πολλές φορές παρουσιάζονται από την παράδοσή μας να έρχονται και σε διένεξη. Δε στον Τροϊκό πόλεμο που η Αθηνά αναγκάζεται να τραυματίσει τον Άρη σχεδόν θανάσιμα. Και έπειτα ο Άρης πρέπει να μεταφερθεί στον Όλυμπο, μέσα από το άρμα του Διομήδη, και να τον παραλάβει εκεί ο Δίας. Ο Άρης κάνει τα παράπονά του, του λέει την αγαπάς πιο πολύ την Αθηνά από όλους μας, κάνεις διάκριση στα παιδιά σου, ξεκινάει μια συζήτηση, γιατί μου το κάνατε αυτό, γιατί της το επέτρεψες, γιατί... Θα το πούμε τέλος πάντων την ιστορία του Τροϊκού πολέμου αργότερα με λεπτομέρεια, και έπειτα ο Δίας δίνει εντολή και θεραπεύεται ο Άρης. Όμως η Αθηνά πάντοτε είναι πιο δυνατή από τον Άρη. Παρουσιάζεται πιο δυνατή θεά του πολέμου, γιατί είναι, λέει ο Πρόκλος στα σχόλια του στην πολιτεία, είναι η θεά του πολέμου, αλλά του πολέμου καθένωση. Ο στόχος της σοφής πολεμικής τέχνης, όπως είδαμε στον ύμνο την Αθηνά, της Αθηνάς που πρεσβεύει Αθηνά, που εκπέμπει Αθηνά, που ενσαρκώνει η ενέργεια της Αθηνάς, είναι ο πόλεμος που έχει ως τέλος ή στόχο ή σκοπό να ενώσει τα όντα και να τα συνυφάνει, εξού και η άλλη όψη αυτής της τρομερής θεάς, με το φρικόδε αθυμό. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Εστιάσαμε στη θηλυκή της πτυχή λίγο περισσότερο, αλλά αναφέραμε ότι η Αθηνά είναι πολεμοχαρής, που λέει και ο ύμνος. Έχει φρικόδε αθυμό, έχει τη Μέδουσα, είπαμε, εδώ, στην πανοπλία της. Αυτή η θεά, όμως, παράλληλα, είναι και εργάνη, είναι η Πάτρα. Γιατί ο πόλεμός της είναι για να αφαιρέσει τα μυαρά και τα τερατώδη και τα ανόητα και τα πάθη που δεν φρονούν στη φορά της ροής, της νόησης, της θεϊκής σοφίας, ούτως ώστε αφαιρώντας τα στοιχεία, τα ανώφελα και τα βλαβερά, να φέρει την επανένωση των όντων ή των ποιοτήτων και να διατηρεί διαμέσω της πρόνοιάς της και της στρατηγικής της, της πόλης, τις ψυχές, τις κοσμικές διαστάσεις, τις συστάδες των όντων σε μία ενότητα, ούτως ώστε να μην είναι ανάγκη να συμβεί η διένεξη του αιματηρού και του διασπαστικού πολέμου. Η Αθηνά ως παιώνια θεά, είχαμε δει ότι είναι και θεά η υγεία, και στην Ακρόπολη υπήρχε η ιερό της Αθηνάς υγείας πάνω στο λόφο, είναι μια θεά θεραπεύτρια, η οποία όμως λειτουργεί κατά το πρότυπο της ιατρικής του Ιπποκράτους και του Ασκληπιού. Μάλλον προλαμβάνει, παρά θεραπεύει. Και η Αθηνά με τη σοφία της προλαμβάνει τη διένεξη, τη μάχη, τον πόλεμο. Διαμέσου της σοφίας εξαντλεί όλες τις άλλες μεθόδους μέχρι να κατέβει και να μπει, ας πούμε, στον Τροϊκό πόλεμο γιατί κάποιος έπρεπε να σταματήσει τον Άρη και άλλος δεν μπορούσε. Και από την άλλη ο Άρης συνεχίζει ο Πρόκλος στα σχόλιά του, συμβολίζει τον πόλεμο κατά διαίρεση. Δηλαδή, ο Άρης είναι αυτή η δύναμη του σύμπαντος, η δύναμη του Θεού, η έκφανση του Θεού, η δύναμη της ψυχής μας, που εκδηλώνεται κυρίως στον υποσελήνιο χώρο. Ενώ η Αθηνά, είπαμε ότι έχει ως στόχο την επιστροφή των ψυχών στον υπερσελήνιο χώρο. Τι σημαίνει υποσελήνιο? Στο επίπεδο
της πυκνής ύλης, στο επίπεδο που τα πράγματα από ένα έχουν εκδηλωθεί ως πλήθος ή πολλά, παν, εν παν. Και έχει αρχίσει και διαιρείται η νόηση, η ψυχή και η ύλη. Και είμαστε δηλαδή στο επίπεδο, το σιλινιακό είναι το αστρικό επίπεδο. Το αστρικό επίπεδο είναι το ψυχικό επίπεδο. Και κυρίως καλύπτει πάρα πολύ το συναισθηματικό. Γι' αυτό και ο Άρης συνδέεται άμεσα με το συνέστημα. Και καθόλου τυχαία έχει μεγάλη του εράστρια και αγαπημένη την Αφροδίτη, τη θεά της αγάπης. Και γι' αυτό τονίζεται το θέμα του θυμού του Άρη, που ο θυμός αφορά το θυμοειδές που έχει να κάνει με την καρδιά. Ο Άρης λοιπόν εκδηλώνεται στο αστρικό επίπεδο κυρίως, και το αστρικό είναι το πιο χαμηλό επίπεδο, είναι αυτό που είναι ακριβώς πάνω από το ορατό, το υλικό. Μετά είναι το νοητό και μετά είναι, πάμε στα ενωτικά πεδία. Άρα είναι το πιο άμεσο και το πιο συναφές και το πιο συνδεδεμένο με την ύλη, με τον πυκνό κόσμο, για να γυρίσω, του θανάτου, του ονείρου και του ύπνου. Και του θανάτου με ποια έννοια, θυμάστε τον Ηράκλειτο, που λέει ότι οι θνητοί είναι αθάνατοι που έχουν πεθάνει, γιατί κοιμούνται. Έχουν πεθάνει, δηλαδή δεν ζουν ενεργά στο επίπεδο της θεϊκής τους μνημοσύνης. Και οι θεοί είναι θνητοί που πέθαναν στο επίπεδο της θνητότητας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και αυτό και συνδέεται ο Άρης τόσο πολύ και με το θάνατο και σε αυτό το επίπεδο, ο Άρης λειτουργεί κυρίως στο πιο πυκνό ψυχικό πεδίο και επιβλέπει αυτή τη διάσταση της διηρημένης ύλης, της μορφοποιημένης ύλης. Αυτή τη διάσταση που βιώνουμε εμείς πιο άμεσα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή μετέχει σε αυτό το πεδίο, έρχεται να πρεσβεύσει την δύναμη του Θεού, τη βούληση του Θεού και την πολεμικότητα του Θείου, εν γέννη το λέω το Θεό, ξέρετε πώς το εννοούμε πια, στο επίπεδο το αστρικό και το υλικό. Στο νοητικό είναι κυρίως η Αθηνά. Γι' αυτό είναι και πιο δυνατή από τον Άρη, γιατί είναι πιο σοφή. Και γιατί το σύμπαν λειτουργεί μια ιεραρχία. Η σοφία άρχη ίσταται και προίσταται της δυνάμεως του πολέμου στο αστρικό και το υλικό επίπεδο. Ο Άρης, ακριβώς επειδή είναι η δύναμη του πολέμου στον διηρημένο κόσμο, πρεσβεύει και αυτή την όψη του Θεού. Δηλαδή, το ένα είναι ένα. Είναι αμέριστο, είναι ενιαίο. Όμως, όταν πάει και κοιμάται για να ονειρευτεί το θείο του όνειρο των πολλών και εκδηλώνει την ουσία που θα εστία, την αιστεία που θα κοιμηθεί για να ονειρευτεί, μπαίνει στον κόσμο του διεισμού ή εκδηλώνει και το δύο, με το οποίο λειτουργεί και εκδηλώνει έπειτα και γεννά το πλήθος των πολλών. Και όλα λοιπόν στον κόσμο των μορφών λειτουργούν, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με τον νόμο του ταφ ή τον νόμο του δύο. Και έχουμε το θηλυκό και το αρσενικό, τη μέρα και τη νύχτα, τη ζωή και το θάνατο, το πάνω και το κάτω, την άνοιξη, το χειμώνα, το φθινόπωρο, το καλοκαίρι και όλες αυτές, τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και όλες αυτές αυτά τα δίπολα ή τις εναντιότητες, όπως λέει ο Αριστοτέλης, από τον οποίο την συνέργεια εκδηλώνεται ο κόσμος και η ζωή μας, αυτό το επίπεδο. Έτσι λοιπόν το θείο, εκδηλωνόμενο εις το δύο, πολλώνεται και δημιουργεί δύο βασικές δυνάμεις. Δυνάμεις που τις συζήτησαν οι προσοκρατικοί. Θα τις έχετε ακούσει. Το νίκος ή τον πόλεμο και τη φιλότητα, έλεγαν οι προσοκρατικοί. Την έλξη, δηλαδή την απόθυση, τη διάσπαση και την έλξη, την ένωση. Ο Θεός λοιπόν θα εκδηλωθεί και ως δύναμη
διάσπασης και διαίρεσης. Κάτι το οποίο οι αρχαίοι το λένε διάκριση. Η κρίση που διαιρεί. Και ως δύναμη ενότητας, η φιλίας, η αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι η δύναμη που ενοποιεί. Ο Θεός, λοιπόν, όπως έχει το δεξιόστροφο ηλεκτρόνιο και το αριστερόστροφο, όπως έχει το φιλικό και το αρσενικό, έχει και εκδηλώνεται εις δύο βασικές κινήσεις της ενέργειας ή της ορμής του, που είναι η ένωση και η διαίρεση. Θείες λειτουργίες, θείες δυνάμεις. Δεν υπάρχει καλό και κακό εδώ. Και τα δύο είναι εργάτες της αρχιτεκτονικής και της δόμησης του κόσμου στον οποίο ζούμε, του σύμπαντος. Η Αθηνά πρεσβεύει τη διαδικασία του Θεού που ενώνει και επιστρέφει στον εαυτό του. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να πρεσβεύει και την άλλη δύναμη. Και αυτός ο πρεσβευτής ή αντιπρόσωπος της δύναμης του Θεού να διασπά και να διαιρεί είναι ο Άρης. Αλλά προσέξτε, στην ανώτερη του εκδήλωση ο Άρης δεν διασπά και διαιρεί για να φέρει την καταστροφή και τον όλεθρο. Διασπά και διαιρεί για να επαναεκδηλώσει ή να επαναφέρει τη δικαιοσύνη και την τάξη του Θεού, την ευταξία. Ο Άρης δεν είναι η δύναμη που καταστρέφει, όπως μας τον έχουν παρουσιάσει μέσα από τις διάφορες διηγήσεις και κυρίως τον παρουσιάζουν σαν έναν οξύθυμο, σκληροκέφαλο, ανάποδο κεφάλι που πάει ενάντια σε όλους τους θεούς μέσα από τις ταινίες, μέσα από τα συλλογικά φαντασιακά, μέσα από την παρερμηνεία του Ομήρου. Έτσι έχει παρουσιαστεί ο Άρης. Και θα σας πω γιατί έχει παρουσιαστεί έτσι ο Άρης. Γιατί αυτό υπηρετεί μια νοοτροπία του σπηλαίου, αυτή η φαντασιακή απεικόνηση του Άρη. Θα έρθω αμέσως μετά σε αυτό. Εμείς όμως σήμερα θα καθαρίσουμε τον Άρη μας. Θα τον επανακτήσουμε τον Άρη μας. Και θα θυμηθούμε γιατί δεν γίνεται να υπάρξει πορεία προς τον υλικό κόσμο και από τον υλικό κόσμο, πίσω στον ψυχικό και πίσω στον Θεό, χωρίς την εξαγνισμένη πυρήχια δύναμη του Άρεως πολεμιστή. Και κοιτάξτε, τη στιγμή που αφήνουμε το σώμα, πώς αποκαλείται με έναν άλλο τρόπο από τον Σοκράτη μας αυτή τη διαδικασία, λύσεις. Γι' αυτό και απόλυσης σημαίνει και θάνατος στα αρχαία. Λύεται. Λύεται η ψυχή, έχει κάποιες χορδές. Πέρα από την ασημένια, να γυρούν χορδοί, έχει και άλλες πιο μικρές χορδές που, εθερικές που τη δένουν στο σώμα. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης αυτά λύνονται. Ποιος φέρνει τη λύση? Μα ο Άρης διαιρεί. Αφαιρεί την ψυχή από το σώμα και τη μεταφέρει. Όταν αφήνουμε το σώμα, καλά δεν το είχα προγραμματίσει να μιλήσω για το θάνατο, αλλά τέλος πάντων βγήκε. Όταν αφήνουμε το σώμα, αρχίζουμε να ανελχόμαστε στα αστρικά πεδία μέχρι να πάμε πιο ψηλά. Και περνώντας μέσα από αυτά τα αστρικά πεδία, η ψυχή, ειδικά το κατώτερο αστρικό, βλέπει μπροστά της όλο το εθερικό που έχτιζε κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσης και που εάν δεν είχε μπει σε μια διαδικασία θεραπείας, κάθαρσης και μύησης, είναι... ναι. Τερατώδες. Εκδηλώνονται όλα τα τέρατα της ψυχής. Όπως έχουμε πει και τα παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία η δασκάλα μας η Αλτάνη, που έχει γράψει πόσα βιβλία για να παρουσιάσει τα τέρατα της ψυχής. Τις εσωτερικές προβολές, όπου ο κάθε δυσαρμονικός κραδασμός, η κάθε ζήλια, ο κάθε θυμός, η κάθε οργή, δημιουργούν ένα αποτύπωμα στο θετικό. Μην κοιτάτε ποιοι άνθρωποι δεν το βλέπουν, κάποιοι το βλέπουν. Αυτό είναι και σε κάθε περίπτωση θα το δούνε. Θα το δούνε καθώς αφήνουμε το σώμα και μεταβαίνουν. Όλοι θα το δούνε. Και γι' αυτό εργαζόμαστε μέσα από τους διαλογισμούς, μέσα από τους ύμνους, μέσα από την όποια πνευματική εργασία και ατραπόδοση ο καθένας
να καθαρίζουν τα πάθη της ψυχής. Ο ήρωας να σκοτώνει τα τέρατα. Να, η Αθηνά έπειτα όχι απλά να τα σκοτώνεις, να τα κάνεις και δύναμή σου. Γιατί όταν θα βγούμε στον πηγεμό για την Ιθάκη, θα δούμε τους ληστριγόνας και τους κύκλοπες, που αν δεν τους κουβανούμε στην ψυχή μας, δεν θα τους δούμε. Αλλά αν τους κουβανούμε, θα τους δούμε. Και εκεί πρέπει η ψυχή να μην τρομάξει. Πρέπει η ψυχή να έχει καλλιεργήσει τον Άρη πολεμιστή και την αφοβία και να γνωρίζει πώς ακριβώς θα διαπεράσει αυτές τις προβολές εθερικές που έχει δημιουργήσει και πώς με κρατεότητα, με κουράγιο, με αέρα, αΐρ, άρης, θα μπορέσει να διαπεράσει αυτά τα στρώματα για να συνεχίσει επιτυχώς και αναγωγικώς το κοσμικό της ταξίδι. Και φυσικά, με την ίδια ορμή και δύναμη, θα εισέλθουμε στην επόμενη ενσάρκωση, στην επόμενη σφαίρα ή στο επόμενο ταξίδι, όπου και πάλι θα πρέπει να είμαστε ένας πολεμιστής για να σωματοποιηθούμε, είτε λάβουμε υλικό σώμα, είτε λάβουμε εθερικό σώμα. Και εκεί πέρα πάμε πάλι στην μαμά πίσω, σπαρτιάτες πολεμιστές, μάνες, πάμε πάλι πίσω στη διαδικασία του το και του. Και στη γέννηση στον άθλο. Και δεν γίνεται να μην θυμηθούμε. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε. Εγώ ακούω τη φωνή του Σοκράτη να μιλάει και να λέει ξανά και ξανά μέσα από την πολιτεία. Δεν θα αλλάξει αυτός ο κόσμος. Προτού. Οι φιλόσοφοι γίνουν πολεμιστές. Και οι πολεμιστές φιλόσοφοι. Το θυμάστε? Και αιώνες αργότερα, ένας Γάλλος, πέροχος φιλόσοφος, ο Μοντέν, μίλησε για την μυστηριακή θέσπιση της δικαιοσύνης και του νόμου στις πολιτείες. Και κατά μία έννοια, επεξήγησε, πως είχε πει ένας άλλος φιλόσοφος, όλη η φιλοσοφία μετά τον Πλάτωνα είναι υποσημείωση στον Πλάτωνα. Συμφωνώ. Έβαλε μια υποσημείωση, ωραία όμως, τον Πλάτωνα, και είπε ότι δεν υπάρχει δίκαιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και εμείς ξέρουμε ότι δικαιοσύνη δεν σημαίνει μόνο δικαιοσύνη κοινωνικοπολιτική. Δικαιοσύνη σημαίνει πράτωτα του εαυτού, σημαίνει κατοχυρωμένη αφύπνιση. Αφύπνιση κάθε στιγμή, αφύπνιση που επειδή ενεργώς σε κάθε στιγμή της ζωής μου, της πολύτιμης και του βίου μου, την εκδηλώνω έμπρακτα, θεσπίζεται. Καθόλου τυχαία, συναρρωγέ θέμιστος αποκαλεί Ορφέας τον Άρη. Για να υποστηρίξουμε τη δικαιοσύνη εσωτερικά ως πολίτευμα ψυχής, κατάσταση αφύπνισης, που εκδηλώνεται ως εγγρονό και επί της γης έμπρακτα, δραστικά, στην κάθε μέρα και στην κάθε δράση της ζωής μας. Για να εκδηλωθεί η δικαιοσύνη θεϊκή, η θέμης, η δικαιοσύνη του Ζηνός, ως πολίτευμα, η δικαιοσύνη της φύσης, ως πολίτευμα κοινωνικοπολιτικό, χρειάζεται να ενωθεί, λέει αυτός ο Γάλλος φιλόσοφος, η ισχύς με τον νόμο. Εάν η βία με τον νόμο. Γιατί, τι κάνει ένα νόμο και όχι απλά συμβουλή και όχι απλά πρόταση? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρόταση και τον νόμο? Η εξουσία καταναγκασμού, δηλαδή η εξουσία που υπάρχει, αυτή η πρόταση, αυτή που θα ήταν αλλιώς, αυτή η πρόταση να επιβληθεί. Γιατί προβλέπονται κυρώσεις. Ποιος είναι... Τους επιβάλλει τις κυρώσεις. Ποιος επιβάλλει τις κυρώσεις. Ποιος την εξαναγκάζει. Πώς επιβάλλεται. Λέει και η Σοφία Αγάπη, ο νόμος επιβάλλεται. Πώς επιβάλλεται. Το κράτος, το εκάστοτε κράτος, η κρατούσα αρχή. Με ποιο τρόπο, με ποιο μηχανισμό.
με όλο το μηχανισμό που οφείλει να έχει ένα κράτος. Δηλαδή την αστυνομία, τον στρατό, τα δικαστήρια, με μέτρα επιβολής δηλαδή. Την αστυνομία, να το πούμε απλά, με τη βία. Ναι, θεωρητικώς αυτό είναι η βία, ναι. Η διαφορά ανάμεσα σε μία πρόταση, σε μία συμβουλή και στο νόμο είναι ότι το ένα υποστηρίζεται με βία και το άλλο όχι. Στη βάση της Θέμιδος, στη βάση της δικαιοσύνης, λοιπόν, βρίσκεται η βία. Η βία είναι η δύναμη του Άρη. Βία. Βίος. Η βία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Όπως η ενέργεια δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Εξαρτάται σε τι υπηρεσία τη βάζεις. Και μιλούν οι πολιτικοί φιλόσοφοι και λένε ότι υπάρχει αυτή η πρωτόλια, πρωταρχική βία, η οποία είναι η βία που θεσπίζει τον νόμο. Και κοιτάξτε τις επαναστάσεις, ας πούμε η Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση δεν έγινε με συζήτηση. Η Ελληνική Επανάσταση έγινε με τα άρματα, με τις μάχες, με τον Άρη. Καθιδιαίρεση, γιατί δεν πήγαμε να ενωθούμε με τους Οθωμανούς, πήγαμε να αποσπάσουμε αυτό που είχε κατοχή από αυτό το οποίο το κατήχε. Διαίρεση, λοιπόν, φυσικά με σοφία. Αλλά ήταν και ο Άρης και η Αθηνά που συνεργάστηκαν. Και αυτή η πρωτόλια βία για το προηγούμενο σύστημα θεωρείται παράνομη, αλλά για το επόμενο σύστημα θεωρείται αυτό που λέμε η νομοθετούσα ή η νομοθεσπίζουσα βία. Είναι η βία αυτή η οποία χρειάζεται για να υποστηρίξουμε το νέο κράτος, να την κρατήσουμε για να την κάνουμε νόμο, για να την κάνουμε σύνταγμα, για να την κάνουμε πολιτεία, έθνος, χώρα και να την παραδώσουμε στη Θέμιδα, η οποία θα τη διαφυλάξει ως ευταξία και ως δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η βία δεν θα φύγει. Η θεσπίζουσα της πολιτιακής δομής μας βία δεν θα φύγει. Θα πρέπει να παραμείνει εκεί. Τώρα είναι η μορφή της αστυνομίας. Παλαιότερα ήταν οι πολεμιστές. Και να διαφυλάτει αυτό που θεσπίσαμε εμείς με το εκάστοτε σύνταγμα και την εκάστοτε νομοθεσία. Κάποιος πρέπει και να το εγκαθιδρύσει και να το διαφυλάσει. Για να μην είναι μια ωραία πρόταση, μια ωραία ένδειξη, αλλά να είναι νόμος. Και αυτή η δύναμη είναι ο Άρης μας, ο προστάτης της δικαιοσύνης. Ο αρρωγός της δικαιοσύνης. Το φρούριο της θείας τάξης. Στην ανώτερη του εκδήλωση είναι ο Άρης. Και όπως πάνω έτσι κάτω, όπως έξω έτσι μέσα, το ίδιο χρειάζεται να γεννηθεί, λέει ο Πλάτωνας, φιλόσοφος, πολεμιστής, πολεμιστής, φιλόσοφος, μέσα στην ψυχή μας. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο φιλόσοφοι, πνευματικοί άνθρωποι, γλυκούλιδες, ειρηνικούλιδες. Πρέπει αυτή την ειρήνη και αυτό το φως να το υποστηρίζουμε. Να το υποστηρίζουμε, να το φρουρούμε, να το κατοχυρώνουμε, να το διεκδικούμε, να το γιώνουμε, να το εκδηλώνουμε. Πώς καλλιεργώντας μέσα μας τον θεϊκό πολεμιστή του φωτός, τον Άρη πολεμιστή. Και σε πάρα πολλές παραδόσεις, και στην ελληνική, σε όλες, και στην Ινδουιστική, και στη Θιβετάνικη, και στις Ινδιάνικες, και στον Αρχάγγελο Μιγαήλ που γράψατε, αυτό το αρχέτυπο της φώτισης ή του θεϊκού φωτός συνοδεύεται από το αρχέτυπο του πολεμιστή. Είναι δηλαδή ένα αρχέτυπο αυτό, φιλόσοφος πολεμιστής, που το βλέπουμε στις διαφορετικές τροπικότητες σε όλους τους πολιτισμούς. Και μόνο σε
παραδόσεις που εκπίπτουν, παρατηρούμε ότι υπονομεύεται αυτή η διάσταση του πολεμιστή. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η πνευματικότητα αποδυναμώνεται και δεν μπορεί πια να κρατήσει. Και γι' αυτό τα συστήματα που αφαιρούν την ορμή, τη ζωτική δύναμη που συμβολίζει ο Άρης. Ο Άρης συμβολίζει... Καθίστε κάπου σας το έχω γράψει. Συμβολίζει τη ζωτική ενέργεια. Την ορμητική ροή της ζωής. Συμβολίζει τα κάτω κέντρα. Αν και όπως θα δούμε ο ύμνος μας δίνει κάποιες ενδείξεις ότι ο Άρης αγγίζει και την νόηση και την καρδιά και τη βούληση. Αλλά κυρίως συμβολίζει και εκπροσωπεύει τη βούληση, την ισχύ, τη δύναμη της γύρωσης, της αποφασιστικότητας. Όλες οι αρετές του πού εδώ, για όσους σας αρετές. Την εργατικότητα, την δύναμή μας να γεννάμε έργο. Την αποφασιστικότητα, τον δυναμισμό, τον ηρωισμό. Και όπως είχαμε πει στο μάθημα περί αφύπνισης, αυτό που κάνει την αφύπνιση αφύπνιση, είναι ότι αυτή η ενέργεια, την οποία ήδη τη φέρουμε στο θεϊκό κέντρο του νου, αφού την έχουμε κατεβάσει στην καρδιά, εκδηλώνεται πια και στην ύλη και στα κάτω κέντρα. Γι' αυτό και σε πολλές παραδόσεις, το θείο βρέφος ή η αφύπνιση εκπορεύεται από το ηλιακό πλέγμα και από το κέντρο χάρα, που είναι το κέντρο του πολεμιστή. Είναι το ρεζερβουάρ εδώ της δύναμής μας. Αυτά αντιστοιχούν στον Άρη. Επίσης, το χρώμα κόκκινο αντιστοιχεί στον Άρη. Αυτή το πυρ αντιστοιχεί στον Άρη. Η κουνταλίνη αντιστοιχεί στον Άρη. Η πύρινη δύναμη που υπάρχει και αποθηκεύεται και αποταμιεύεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Γι' αυτό και συνδέεται με τα κάτω κέντρα. Και ένας πολεμιστής, ένα όν στην πορεία της αρετής, ένας ήρωας στην πορεία του έρωτα για την αλήθεια, ένας φιλόσοφος στην πορεία της απελευθέρωσης του το σφύλλο και στην ένωση με το αγαθό, δεν γίνεται να καλλιεργεί μόνο τα πάνω κέντρα. Νόηση, καρδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθει να εργάζεται και με τις κάτω δυνάμεις που εκπροσωπεί ο Άρης. Γιατί ό,τι νόμο και αν θεσπίσεις με την καρδία δικαιοσύνη και με τη σοφία Αθήνη, εάν δεν έρθει και η βία και η ισχύς και η ζωτική δύναμη να την υποστηρίξει, έχεις ένα σταθρό εσωτερικό πολίτευμα ή ένα αβάσιμο πολίτευμα. Δεν έχει βάση. Τα κάτω κέντρα μας είναι η βάση μας. Και ο Άρης τι μας διδάσκει? Μας διδάσκει πώς να αυτή τη ζωτική δύναμη, αυτή την ορμητική δύναμη του κρύου, που αν την αφήσεις ανεξέλεγκτη, γίνεται η κατώτερη όψη του Άρη. Πού την παρουσιάζει και η ελληνική μας μυθολογική παράδοση? Γίνεται αυθαιρεσία. Γίνεται αδιαλαξία. Γίνεται επιθετικότητα. Γίνεται ευθυξία. Γίνεται θυμός. Γίνεται παρορμητικότητα με την κακή έννοια. Υπερβολή στο θυμό. Γίνεται οργή. Γίνεται αυτός ο πολεμιστής ο οποίος αυθαιρετεί, κάνει ό,τι του ήρθει στο κεφάλι όποτε του ήρθει και δεν ακολουθεί το μονοπάτι του νόμου, δεν ακολουθεί τις προσφαγές της θεάς Αθηνάς. Κάνει τα δικά του. Γιατί θίγεται, γιατί έχει υπερβολική περηφάνεια. Γίνεται αλαζονία αυτή η δύναμη. Έτσι λοιπόν, τη ζωτική δύναμη τη χρειαζόμαστε, πρώτα απ' όλα γιατί ζούμε. Τη χρειαζόμαστε για να υποστηρίξει το πολίτευμα. Όπως ο Όλυμπος χρειάζεται τον Άρη. Γιατί ποιος θα φυλάξει το Θεό? Αφού βγαίνει να παίξει στον δρόμο των πολλών. Δεν πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Μία από αυτές, έχουμε πει και άλλες κατά καιρούς, είναι ο Άρης. Γι' αυτό αποκαλείται στον τρίτο στίχο
έρκος Ολύμπου. Αυτός για μένα είναι ένας από τους αγαπημένους μου στίχους. Και μάλιστα τον χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Κάποιους ανθρώπους τους λέω έρκος. Δηλαδή, ή κάποια πράγματα. Έρκος τι σημαίνει? Φρούριο, όριο. Από εκεί βγαίνει η λέξη όρκος. Τι σημαίνει δίνω έναν όρκο, βάζω ένα όριο ή κρατάω το στόμα μου κλειστό. Ή, ποιος λόγος βγήκε παιδί μου από το έρκος οδόντων σου, λέει ο Δίας στη Θεάθηνα στην Οδύσσια. Έρκος οδόντων είναι το φράγμα που κάνουν τα δόντια για να προσέχουμε τι λόγους λέμε. Έρκος οδόντων. Ποιος λόγος πέρασε έρκος οδόντων, παιδί μου, λέει ο Δίας στην Αθηνά. Τι λόγια άφησες να περάσουν το φρούριο των δοντιών σου. Ο Άρης είναι το φρούριο και το όριο του Ολύμπου. Πώς είναι η πολεμική, είναι η σειρά όλων των ασπίδων που δημιουργείται γύρω από τον Όλυμπο. Και γι' αυτό το λόγο είναι η εξωτερική στιβάδα του Ολύμπου. Είναι η πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή προς τον Όλυμπο, η τελευταία γραμμή του Ολύμπου, ο τελευταίος ύμνος. Γιατί ό,τι περιγράφεται στους 88 είναι το θεϊκό δρόμενο. Είναι εκφάνσεις του Ολύμπου, της θεϊκής φύσης που όλο λάμπει. Όλο λαμπρή η έστιν. Και γι' αυτό το λόγο η παράδοση επιτρέπει και βλέπουμε τον Άρη πότε να παρασύρεται από τον έρωτα για την Αφροδίτη και όταν πήγε η Αφροδίτη να υποστηρίξει τον Πάρη και τους Τρώες, παρασύρθηκε ο Άρης και πήγε και αυτός. Έφυγε από την υποστηρίξη. Να βλέπετε, έκανε το κεφαλίου του. Έφυγε από την, προστασία και τη φρούρηση των αρχαιών, των Ελλήνων και πήγε με τους Τρώες και έπρεπε να μπει η Αθηνά να τον βάλει στη θέση του η Σοφία για να επιστρέψει. Στο νόμο. Να μην μας τραβάει η ζωτική μας δύναμη όπου παρασύρονται τα πάθη, όπου μας παρασύρουν τα πάθη της ύλης, της επιθυμίας και της καρδιάς. Πρέπει πάντοτε η ζωτική δύναμη πρώτα απ' όλα να είναι στην υπηρεσία της ανώτερης νόησης, της ανώτερης φρόνησης. Έτσι λοιπόν, αυτή η ζωτική δύναμη πρέπει να την εργαστούμε. Πρέπει να την αφυπνίσουμε. Γιατί είναι αυτή η δύναμη που εν τέλει θα προστατέψει τον Όλυμπο και για να ολοκληρώσω τον προηγούμενο μου συνειρμό, ακριβώς επειδή είναι έρκος, ακριβώς επειδή είναι φρουρός, ακριβώς επειδή είναι η πρώτη γραμμή αλλά και αντιστρόφως θεόμενη τη θέση του, η τελευταία στρώση του Ολύμπου φαίνεται πολλές φορές ο Άρης να μπαίνει στην άλλη μεριά και να αλλάζει στρατόπεδο. Ή οι περισσότεροι άνθρωποι ή πάρα πολλοί, πάρα πολλοί νόες στην πορεία της ιστορίας τον μπέρδευαν τον Άρη και λένε ναι είναι Θεός, αλλά κοίτα που φώνευσε εδώ πέρα, κοίτα που παραστράτησε εδώ, κοίτα που λιποτάκτησε εδώ. Γιατί επιτρέπει η παράδοση, ας πούμε, αυτό δεν σημαίνει ποτέ στην αιστεία που είναι στο κέντρο. Γιατί επιτρέπει η παράδοση στον Άρη να έχει, ας πούμε, αυτές τις μεμπτές ιστορίες, αυτά τα παραστρατήματα, για να μας υποδείξει αυτή την πρώτα απ' όλα την κρίσιμη θέση που έχει η εξωτερική στιβάδα του Θεού. Πολλές φορές εγώ το βλέπω και σαν ηλεκτρόνιο, που στο κέντρο είναι ο πυρήνας που είναι η αιστεία και δεν έχουμε στιβάδες ηλεκτρονίων. Στην τελική στιβάδα είναι ο Άρης και ξέρουμε στην πυρηνική φυσική ότι είναι τα ηλεκτρόνια από τις έξω στιβάδες που πιο εύκολα φεύγουν και έρχονται άλλα στη θέση τους, όχι των εσωτερικών στιβάδων. Και γι' αυτό παρουσιάζεται έτσι, αλλά στην πραγματικότητα, ακριβώς επειδή είναι εξωτερική στιβάδα, είναι η πρώτη γραμμή του Ολύμπου. Και δεν μπορούμε να ορθώσουμε Όλυμπο εσωτερικά και εξωτερικά. Δεν μπορούμε να ορθώσουμε πεφωτισμένη πολιτεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς Άρη.
Αν την αφήσουμε ανεξέλεκτη αυτή τη δύναμη, φέρνει αυτά που προανέφερα. Όμως, εάν την εντοπίσουμε, την εργαστούμε και την αναβιβάσουμε, και ο ύμνος μας βοηθάει να κάνουμε ακριβώς αυτό, γιατί, γιατί επικαλείται όλες τις ανώτερες ποιότητες και δράσεις του Άρη, όταν λοιπόν προσεγγίσουμε τον Άρη επί της βάσης της αγνότητας, προσέξτε, ο Άρης στη βάση του είναι μια πάναγνη δύναμη. Και ο Άρης, για να εκδηλώσει τις ανώτερες ποιότητες και όχι τις κατώτερες, πρέπει να υποστηρίζεται από αγνότητα, δηλαδή από άμεμπτη αρετή. Όταν στη βάση των κάτω κέντρων, στη βάση της ψυχής μας, εγκαθιδρύσουμε την αρετή της αγνότητας, τότε ο Άρης μας, οι πολεμικές δυνάμεις εντός μας, η ορμητική ζωτική δύναμη που φέρουμε εντός μας, το κόκκινο, το πύρ εντός μας, πάβει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, να συμπαρασύρεται από τα πάθη, να λιποτακτεί, να αλαζονεί, να μας πηγεί, να γίνει, να είναι μαύρο άλογο. Μετουσιώνεται και αρχίζει να... Πώς ανεβαίνει η Κουνταλίνη, ανεβαίνει ο Άρης και γονιμοποιεί το συνέστημα, μας φέρνει την αφοβία και την ανδρεία και εκτινάσεται στην κορυφή του κεφαλιού και γίνεται η χρυσή περικεφαλαία. Χρυσεοπήλιξ. Γιατί χρυσεοπήλιξ. Χρυσή πήλιξ, πήλικας, περικεφαλαία. Γιατί στην πραγματικότητα η δύναμη της ζωτικής ενέργειας του κόκκινου, η δύναμη της κουνταλίνη, όπως τη λένε κάποιοι, τέλος πάντων, ξενικά, εμείς τη λέμε Άρης, η δύναμη του Άρεος, είναι ένα πυκνό απόσταγμα της ηλιακής πεμπτουσίας. Η οποία ηλιακή προέλευσης και σύστασης της αριανής αρίας φυλής, αρίας δύναμης, φανερώνεται αφού επί τη βάση της αγνότητας αυτή η δύναμη αναβιβαστεί να αγωνιμοποιήσει το συνέστημα και να εκδηλώσει την κομβική αρετή της γενναιότητας ή της ανδρείας και έπειτα με συνεργάτηδα τον πόλεμο καθένος τη Θεάθηνα εξυψωθεί στην νόηση να δημιουργήσει και να προφυλάξει όπως το πάνω, το κάτω, προφυλάσει το πάνω και το πάνω προφυλάσει το κάτω. Η Αθηνά προφυλάσσει και αθωώνει στον Άριο Πάγο τον Άρη. Και ο Άρης υποστηρίζει την Αθηνά στους πολέμους. Η πραγματικότητα υπάγεται. Και όταν φτάνει στον αναβαθμό της συνείδησης της σοφίας, η ζωτική δύναμη του Άρεος, φανερώνεται το ηλιακό της απόσταγμα, η ηλιακή της πεμπτουσία. Και αυτό που τώρα που σας αναφέρω, είναι μόνο το ίχνος ενός μεγάλου μυστηρίου. Γιατί πάνω στην επίγνωση της ηλιακής δύναμης, που είναι ο πυρήνας της ζωτικής ενέργειας, της αριανής, της αρίας ενέργειας εντός μας, βασίζεται και η τέχνη της ιερογαμίας, να ξέρετε, της ιερής ένωσης των δύο αρχών. Αυτό που λέγεται σε άλλες παραδόσεις, τάντρα. Το έχω ξαναπεί, η τάντρα γεννήθηκε στην Ελλάδα. Άρης Αφροδίτη. Hello. Άρης Αφροδίτη. Που γεννούν την αρμονία και τον έρωτα, κατά μια παράδοση. Όταν εξυψωθεί η ζωτική δύναμη, εκδηλώνει την αρμονία στη ζωή μας. Δηλαδή, κράσεις και μίξεις εναντίον. Ναι, λειτουργεί στην εναντιότητα. Ναι, ενεργεί στον κόσμο της διαίρεσης ο Άρης. Και ακριβώς επειδή λειτουργεί στον κόσμο της διαίρεσης ο Άρης, ξέρει, στην ανώτερη του εκδήλωση γίνεται ένας θεϊκός αλχημιστής που γνωρίζει, επειδή γνωρίζει τα ενάντια, γνωρίζει και πώς να τα συναρμόσει. Και εκεί έρχεται, χρειάζεται, ο Πρόκλος λέει, έχει ένδεος είναι της Αφροδίτης. Έχει ανάγκη της Αφροδίτης, της φιλότητας, της αγάπης, του κάλους και της αγνότητας η ζωτική δύναμη. Έχει ανάγκη των ποιοτήτων της ουρανιακότητας, της ουρανοσύνης,
της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής αγνότητας, της θεϊκής αρχής, της φιλίας, ο Άρης πρέπει να ενωθεί με αυτές τις ποιότητες για να μάθει να συνενώνει και να συνηφαίνει και να συναρμόζει, αρμόζω, άρα ρίσκο, άρετη, αρμονία, Άρης. Ακόμα και ετυμολογικώς φανερώνεται αυτό. Τα αντίθετα. Ξέρει να τα συναρμόζει, γιατί λειτουργεί στον υποσελήνιο χώρο των αντιθέτων. Και έτσι λοιπόν ο Άρης, αφού γνωρίσουμε πώς να λειτουργούμε τη ζωτική μας δύναμη, πώς να τη βάζουμε στην υπηρεσία της θεάς Αθηνάς, στην υπηρεσία της πολιτείας, στην υπηρεσία της ψυχής μας. Και αν πάμε πιο βαθιά και μυθούμε στα μυστήρια της Ιερής Ένωσης και αναγνωρίσουμε την ηλιακή πεμπτουσία και πώς να χρησιμοποιούμε την ηλιακή δύναμη εντός μας. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μέθοδοι, θα γίνει σύντομα ένα σεμινάριο και κάποια πράγματα θα υποθούν. Υπάρχουν τρόποι για αυτά όλα. Τότε γίνεται αυτή η αναγωγή, γίνεται φώτιση και ανάβει μέσα μας ένα ιερό πυρ. Ή μάλλον αποκαλύπτεται η εστία. Και καθόλου τυχαία ένα από τα σύμβολα του Άρη είναι η πυρσή. Ο Άρης σχετίζεται με το στοιχείο του μέταλλου, το στοιχείο ό,τι έχει μέταλλο, ό,τι έχει σίδηρο, ό,τι έχει φωτιά, σχετίζεται με τον Άρη. Το στοιχείο του είναι η φωτιά. Και γι' αυτό κρατάει πυρσούς. Ο πυρσός, πυρσούς κρατάει και ο Διόνυσος, που καθόλου τυχαία έχει μια γενεολογική σχέση με τον Άρη. Ο πυρσός είναι η πυρακτωμένη επίφυση του ανθρώπου. Η πυρακτωμένη καρδιά και η πυρακτωμένη κουνταλίνη. Και στην ανώτερη μας εκδήλωση, ο Άρης μας δίνει υγεία, γιατί είναι η ζωτική δύναμη. Είναι η δύναμη η οποία δημιουργεί το κανάλι για να μπορεί να εκδηλωθεί ανώτερος εαυτός μας. Ο θεϊκός εαυτός μας. Είναι η δύναμη που μας εφοπλίζει με στρατό, σε υλικό επίπεδο τα αντισώματά μας, για να έχουμε δυνατό νοσοποιητικό σύστημα. Σε ψυχικό επίπεδο το στρατό των μορίων που έρχονται να προφυλάξουν τα πνευματικά μας κεκτημένα, τις αρετές μας. Είναι η δύναμη του να μπορούμε να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε την αλήθεια μας. Πάση θυσία. Να διεκδικούμε αυτό που μας αξίζει. Να μιλάμε, να λέμε. Ο Άρης κυβερνάει το κεφάλι του ανθρώπου, περίεργος, και όντως στην ανώτερη εκδήλωση, προστάτηρα του κρυού, είναι η Αθηνά, στην ορφική αστρολογία. Τι ανώτερος είναι αυτός, ο εαυτός, τι ανώτερος εαυτός είναι αυτός, που δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε στον υλικό κόσμο. Τι ανώτερος εαυτός είναι αυτός, τον οποίο δεν μπορούμε να τον επιβάλλουμε εκεί που πρέπει. Με ποια δύναμη θα αυτοκυριαρχήσουμε τα πάθη για να εκδηλωθεί ανώτερος εαυτός, με τον Άρη. Ο Άρης μας βοηθάει να είμαστε ευθύς, ειλικρινείς, να έχουμε παρησία, να υποστηρίζουμε αυτό που μας αξίζει, να υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά μας. Να υπερασπιζόμαστε τον ανώτερο εαυτό μας. Γιατί ξέρουμε, μας τα έχει πει ο παππούς Σωκράτης, θα γυρίσετε στο σπήλαιο και θα πέσει ξύλο. Με συγχωρείτε. Έτσι λέει. Θα γυρίσετε στο σπήλαιο και θα σας βλέπουν οι δεσμότες και θα λένε φάτε τους αυτούς. Μας χαλάνε εδώ πέρα το μαγαζί. Μας χαλάτε εδώ την ψευδέστηση. Μου τη δίνουν οι αφημισμένοι. Έτσι είναι. Μου τη δίνουν οι αφυπνισμένοι και ξέρετε αυτό καμιά φορά. Δεν θα διαμεσολαβείτε από καμία ανταλλαγή. Γιατί ο Άρης, αφού είναι δύναμη, εκπέμπει.
Είναι άβρα. Και μόνο με την άβρα σας θα περνάτε από δίπλα κάποιους ανθρώπους και θα θέλουν να... Δεν το λέει, δεν το λέει, δεν το λέει. Το λέει στην πολιτεία. Λέει, θα θέλουν να τους πιάσουν, να τους βασανίσουν, να τους φυλακίσουν και να τους σταυρώσουν. Στην πολιτεία το λέει. Ότι θέλουν να τους σταυρώσουν τους εφηβισμένους. Σας θυμίζει κάτι? Ναι. Για... Και αυτό ξέρετε, θα περνάτε από ανθρώπους και δεν θα σας ξέρουν. Θα τους βλέπετε, θα θέλουν να σας αρπάξουν και δεν θα ξέρουν γιατί. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να βασιστεί αυτό σε μια λογική. Θα τους χαλάτε, πώς λέει, μου χάλασε το κέφι. Μου χάλασε. Θα τους χαλάτε τον ύπνο. Θα τους χαλάτε την ψευδαίσθηση. Και ξεβολεύονται πολύ κάποιος, άμα θέλει να νιστάζει πολύ, θα να κοιμηθεί, δεν του αρέσει, του ξυπνάνε. Και εκεί λοιπόν, λέει και ο Σωκράτης, θα πέσουν να σας φάνε, τι θα κάνετε. Αν δεν είστε πολεμιστές. Αν δεν ξέρετε να λειτουργείτε τον Άρη εντός σας. Αν δεν έχετε τη γενναιότητα του θυμικού, που είναι μια από τις σπουδαιότερες αρετές του πολεμιστή και του φιλοσόφου. Χρειάζεται τα κάτω κέντρα για να υποστηρίξουμε τα πάνω κέντρα. Και τα πάνω κέντρα για να φωτίσουμε τα κάτω κέντρα. Οι έσχατοι έρχονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Θα το πω τώρα και σε μια άλλη παράδοση. Και εδώ λοιπόν, καλά, από ό,τι καταλάβατε μπορεί να μιλάει τον Άρη για πάντα. Σε βγει το μάθημα σήμερα. Λοιπόν, έρχονται πολλά. Θέλω όμως να σας δώσω μια εικόνα. Το ξέρετε ότι τα ουράνια τόξα είναι κυκλικά, απλώς επειδή εμείς είμαστε στον ορίζοντα, τα βλέπουμε έτσι, μη κύκλια. Ποιο είναι το πιο μέσα χρώμα, το πιο κοντά στο Θεό? Στο κέντρο του κύκλου, το ίντικο. Και ποιο είναι το εξωτερικό? Το κόκκινο. Ο Άρης. Να το. Ο Θεός είναι φως. Και όταν το φως αναλυθεί στα 7 χρώματα πνεύματα, δημιουργεί τις 7 επιστρώσεις του κόσμου, που είναι τα 7 μορφοποιημένα πεδία, που αντιστοιχούν στα 7, σε 7 συχνότητες, 7 χρώματα του ουρανίου τόξου. Το 1 και το 2 είναι αρχές. Από το 3 μέχρι το 9 είναι 7 επίπεδα. 9 οι αριθμοί. Τα 7 επίπεδα είναι οι 7 φανερώσεις του Θεού. Το 1 και το 2 είναι στο κέντρο. Η πρώτη που εκδηλώνεται είναι η Σοφία. Εν αρχή είναι η Σοφία. Είναι η πρώτη κόρη του Δία. Και γεννιέται τελευταία. Είναι η πρώτη. Και η εξωτερική στιβάδα, το κόκκινο, αντιστοιχεί στον υλικό κόσμο. Και γι' αυτό από την αρχαιότητα λέγεται ότι το σύμβολο του Ολύμπου είναι η Ήριδα, δηλαδή το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο ή η Ήρης, καθόλου τυχαία έχει μέσα Άρης Ήρης. Άρης Ήρης. Λέγεται ότι είναι το σύμβολο του Θεού. Είναι το σύμβολο που εγκολπίζει εντός του ολόκληρη τη δημιουργία. Γιατί εκδηλώνονται οι 7 συχνότητες, οι 7 αριθμοί, οι 7 κόσμου του Θεού. Με τον υλικό, τον κόκκινο να είναι ο πιο εξωτερικός, η εξωτερική στιβάδα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο του ουράνιου τόξου. Σας πρότεινα να εργαστείτε μαζί του. Και το ουράνιο τόξο έχει μια άλλη ιδιότητα. Θα την πω πολύ σύντομα τώρα. Σε άλλο μάθημα όμως θα ήθελα να τη δούμε αναλυτικά. Το ουράνιο τόξο φαίνεται ότι είναι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι κάτι, είναι ένα φαινόμενο, είναι κάτι που, μια προβολή. Ακριβώς αυτή είναι η φύση του κόσμου όμως, λένε οι φιλόσοφοι. Φαίνεται ότι είναι, αλλά δεν είναι. Και γι' αυτό συμβολίζει το σύμπαν, τη φύση του σύμπαντος του ουρανίου τόξου. Λοιπόν, στην ανώτερη της εκδήλωση, το κοσμικό όνειρο, δηλαδή η κοσμική δημιουργία, φυλάσσεται από τη θεϊκή σοφία της Άς Αθηνάς. Και στην εξωτερική στιβάδα είναι 2 φρουροί του. Ο Άρης, το κόκκινο. Όταν εκδηλώσουμε όλα τα υπόλοιπα κέντρα, και κάθε χρώμα αντιστοιχεί στα 7 ενεργειακά μας κέντρα. Ναι, στο κέντρο μας είναι η σοφία, αλλά πρέπει τα όρια μας να είναι κόκκινα τον Άρη. Χρειάζεται οριοθέτηση και περιφρούρηση. Η κοσμική δημιουργία, η ψυχή μας και η εφύπνισή μας. Θέλω να
Αναφέρω δύο σημεία. Το πρώτο. Το έχουμε αναφέρει στον ύμνο της Θεάς Αθηνάς. Οι όψεις του Θείου, της θεϊκής φύσης, της αισίας ουσίας, είναι κατά μία έννοια η ένωση και η διαίρεση. Σε ένα μέσος επόμενο ερμηνευτικό επίπεδο, είναι η ειρήνη και ο πόλεμος. Είναι η ειρηνική εκδήλωση της θεότητας, η Θεά Αθηνά που εμφανίζεται στον Οδυσσέα και τον Λούζι με το χρυσόλευκο φως και του χαδιδεύει την ψυχή για να μπορέσει να κοιμηθεί, να ησυχάσει, να λάβει σοφία. Η μαμά Αθηνά που αγκαλιάζει ειρηνικά τον ήρωα. Οι καλοί θεοί που μας αγαπάνε και μας φροντίζουν. Ναι, η μία όψη και η άλλη όψη είναι η οργισμένη όψη του Θεού. Η πολεμική. Την οποία λόγω, κοιτάξτε, η ελληνική συνείδηση έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα. Έχει περάσει από πολλά τόσα χιλιάδες χρόνια και επιτρέψτε μου να πω ότι ένα πέρασμα, κάποιο από το περάσματά της μέσα από την χριστιανική θρησκεία, όχι τη διδασκαλία του Χριστού, τη χριστιανική θρησκεία όπως πήγε το Μεσαίωνα, της έχει περάσει περίεργα πράγματα της ελληνικής συνείδησης. Και εμείς τώρα βρισκόμαστε σε ένα εξελικτικό στάδιο του έθνους, της χώρας μας, που μπορούμε να αποσαφηνίσουμε κάποια από τα ρεύματα, να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, χωρίς φόβο, χωρίς ταμπού, χωρίς να μας περιμένει κάποιος να μας κάψει ή να μας εξορίσει ή να μας αφορήσει, όπως με φόρησαν τον Καζαντζάκη, που έγραψε για αυτή τη διάσταση. Ο Καζαντζάκης είναι ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Ηρακλήτιος της σύγχρονης εποχής, ο οποίος, ειδικά στην ασκητική του, ουσιαστικά μίλησε για την οργισμένη όψη του Θεού, για την πολεμική όψη του Θεού και τη σπουδαιότητα του αφυπνισμένου ή του προς αφύπνιση ήρωα ανθρώπου να είναι πολεμιστής. Και λέγεται, ο δεύτερος τίτλος της ασκητικής λέγεται «Salvatore Deis». Λατινικός όρος που σημαίνει να σώσω το Θεό, ο σωτήρας του Θεού. Για να σώσω το Θεό, κάποιος να σώσει το Θεό, από ποιον, από σένα. Να σώσουμε το Θεό μας από την προσωπικότητά μας. Αυτή την θεϊκή σπίθα που είναι μέσα στους φίλους, να τη σώσουμε, να τη βγάλουμε στο φως. Αυτή η θεϊκή σπίθα που φέρουμε εντός μας, να τη σώσουμε από τους προγραμματισμούς, από τις ψευδαισθήσεις μας, από τα τραύματά μας. Από την προσωπικότητά μας, να σώσουμε τον μεγάλο μας εαυτό, από το μικρό μας εαυτό. Αυτό σημαίνει να σώσω το Θεό. Για να το κάνουμε αυτό, λέει, πρέπει η πορεία μου, έχουμε βάλει και κάποια αποσπάσματα, η πορεία μου εμένα, λέει, είναι πολεμική. Ο Θεός είναι στρατηγός, υπερμάχος στρατηγός. Και η πορεία μας είναι πολεμική. Δεν γίνεται μόνο με τα πάνω κέντρα που είναι τα πιο απαλά, τα πιο γλυκά, τα πιο διπλωματικά. Δεν γίνεται. Πρέπει η αφύπνιση να συμβεί σε κάθε κέντρο και στα επτά. Πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε ότι το πολεμικό ή το οργισμένο ή το, να το πω, όχι το οργισμένο ακούγεται. Λοιπόν, θα το μιλάμε ορθικά από εδώ και πέρα. Το ομβριμόθυμο. Αποκαλεί τον ομβριμόθυμος και ο Δίας. Αποκαλείται ο βρυμόθος ο Άρης και ακόμη πιο πολύ αποκαλείται φρικόδια θυμό έχουσα η Θεά Αθηνά. Θεά Αθηνά. Θεά Αθηνά, η επιστήμονη Θεά Αθηνά, η μυσταγωγός η Θεά Αθηνά, η ψύχραιμη σοφία, η Θεά Αθηνά, ψύχραιμη σοφία, ο Δίας, ο Άρης, εμείς. Πρέπει να εκδηλώνουμε και την ειρηνική όπου πρέπει και την ομβριμόθυμη όπου πρέπει, σε ισορροπία για να υπάρχει αρμονία. Πρέπει να απενοχοποιήσουμε την κρατεότητα. Πρέπει να απενοχοποιήσουμε την ευθύτητα. Υπάρχει ένα γκρεγόρ μεσαιωνικό στις μέρες μας.
ότι ο φιλοσοφημένος άνθρωπος, ο μηνυμένος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, ο καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι με το σις και με το σας. Είναι λεπτεπίλεπτος. Διπλωμάτης, απαλός. Και να ισχύει. Να ισχύει. Είναι η αρετή, τα μικρόφωνα παρακαλώ, είναι η αρετή της πραότητας αυτή που πρέπει να έχει ο πολεμιστής, λέγει στην πολιτεία ο Πλάτωνας. Ναι, ισχύει. Όσο ανεβαίνουμε, γινόμαστε όλο και πιο λεπτοφύς. Ναι, μέσα και όλο και περισσότερο ομβριμόθυμοι απ' έξω για να υποστηρίξουμε το λεπτεπίλεπτο. Ποιος θα φυλάξει τη θεά της αρμονίας, της ομορφιάς, του κάλους, της εθεροσύνης και της ουρανοσύνης, Αφροδίτη? Ο Άρης. Όσο πράω το μέσα, τόσο πιο στιγερό το έξω. Ουρανό τόξο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο θησαυρός που έχω σαν στο σπίτι μου, τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι τα τείχη μου για να τον προστατέψω. Αυτοί που δεν έχουν τίποτα κοιμούνται και με ανοιχτά τα παράθυρα. Σου λέει και να μπεις, τι θα βρεις, άνθρωπε μου, μπες. Μπες και θα βρεις. Τι θα πάρεις? Θα πάρει τον παούλο της γιαγιάς μου, πάρτο. 3 ευρώ που έχω, πάρτα. Δεν σε νοιάζει να φυλάξεις, αυτό δεν έχεις. Αλλά όταν έχεις, εκεί βλέπετε κάτι φρούρια, κάτι κάστρα. Και ο Όλυμπος, το ασφαλές έδος, έδρανον, όπως λέει στην Οδύσσια ο Όμηρος, των θεών, πρέπει να έχει ένα αντίστοιχο φρούριο. Έχει το έρκος του, τον ίδιο τον Άρη. Έτσι λοιπόν, πρέπει να απενοχοποιήσουμε και πρέπει λίγο να αποσυνδέσουμε. Και σας είπα πριν, θα σας πω τη στρατηγική που θεωρώ ότι με έναν υποσυνείδητο τρόπο έχει καλλιεργηθεί σπηλαϊκά πίσω από αυτό. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το εγκρεγόριο ότι οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να είναι χλιαρό νερό, είναι ακριβώς επειδή στο σπήλαιο θέλει να σε αποδυναμώσει η ψευδέστη, θέλει να αποδυναμώσει τη φώτιση. Και σου λέει, σου βγάλω τη δύναμη. Και σου προβάλλει. Φυσικά το φιλότιμο. Μα εσύ που είσαι πνευματικός άνθρωπος, να βγάλεις, ρε παιδί μου, τόσο ένταση. Όχι, θα κάτσω να με φας, μέδουσα. Η θεά την έχει φρικό δεθμό. Όχι, αυτό πρέπει να καθαρίσει πάρα πολύ στην συνείδησή μας. Γιατί από αυτό πέφτουν τα κάστρα. Από εκεί πέφτουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Από εκεί έχουν πέσει πολιτισμοί και πολιτισμοί αιώνες και αιώνες. Αυτό είναι το τρωτό σημείο και στην ελληνική μας συνείδηση που πρέπει να αποκαταστήσουμε. Όσο πιο βαθιά πάει η ρίζα, τόσο πιο ψηλά πάει το κλαδιά. Όσο η φύση μας εντάσσει, όσο πιο ψηλά τα κλαδιά μας να αγγίξουν ολοένα πιο εθέριες διαστάσεις των ηλιακών ακτίνων, όσο πιο οι ανθοί μας γίνονται λεπτοπίλεπτοι και πολύ, τόσο πιο βαθιά πάει η ρίζα κάτω. Δηλαδή, περνάει. Πρέπει να γίνει πιο δυνατή, να περάσει σε πιο σκοτεινές περιοχές των εγκάτων του Πλούτονα. Σε μεγαλύτερα, χανή, άμορφα βάθη. Αν δεν έχεις τη ρίζα, κοιτάξτε, κάτω κέντρα, δυνατή, πώς θα ορθωθούν αυτά τα κέντρα να εκδηλώσουν την επιστήμη, την πραότητα, την αλήθεια. Καταλάβατε γιατί έχει περάσει αυτό ότι πρέπει οι πνευματικοί άνθρωποι να μην έχουν ρίζα. Ναι, για να μην σταθεί η αφύπνιση και να συνεχίσει να διαμεριστεί το σπήλαιο. Όμως δεν γίνεται δίκη δικαιοσύνη χωρίς βιά. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Όχι που χλιαρά μετράει τη γη. Και λειτουργεί η θεά Αθηνά και ο Άρης με τη δύναμη της ομοιοπαθητικής, που την αγαπούσαν πάρα πολύ οι αρχαίοι γιατροί μας. Όταν θα δεις ένα τερατάκι, μια μεδουσούλα και λερνιά υδρά, πώς μέσα σου, πώς θα την δαμάσεις, πώς θα την αφαιρέσεις, πώς θα τη βάλεις στην υπηρεσία του καλού? Της βγάλεις τσάι να πιούμε, τσαγάκι και σκόουνς σαν τους Άγγλους και μπισκότα?
Έτσι μου, συγγνώμη, κυρία Μεδουσούλα, σας παρακαλώ, φύγετε, παρακαλώ. Μην έρθετε εδώ. Σας παρακαλώ. Μαμά, να σας εξηγήσω, καλή μου. Σέφαγε, Χιλερνέιδρα, Κυμέδουσα. Εκεί ασκεί στη μέθοδο της ομοιοπαθητικής. Η εκάστοτε μέδουσα, ο εκάστοτε τύρανος, δεν καταλαβαίνει αυτή την ωραία γλώσσα των ανώτερων κέντρων που μιλάς εσύ. Τι καταλαβαίνει? Τη δύναμη της βίας, τη δύναμη της ζωής καταλαβαίνει. Εκεί λοιπόν θα του μιλήσεις τη γλώσσα του, εκεί θα βγάλεις τον Άρη για να βάλεις τα όρια σου. Εκεί η θεά Αθηνά θα εκδηλώσει το φρικό. Φρίκι! Ακούστε τώρα. Νομίζω ότι... Δεν την αναφέρει πουθενά άλλο αυτή τη λέξη. Για να δω. Περιμένετε. Θέλω να το δω αυτό τώρα. Φρίκ. Α, την αναφέρει και στον ύμνο 21. Ποιος είναι ο ύμνος 21? Νεφελών. Πολύ ωραία. Είναι, που είναι το άλλο όπλο της θεάς Αθηνάς, να σκορπάει την εφέλη της, να σκορπάει την ενέργειά της. Πρώτα, και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια από τα τέρατα. Είναι η αχλής που είχαμε δει, που είναι το ένα από τα όπλα της Αθηνάς. Σωστά, δεν θα σταθώ τώρα, θα το μελετήσω όμως αυτό τον ύμνο, τον 21, αλλά θα σταθώ στο ότι κάποιες μάχες μπορεί να δίνονται αόρατα, κάποιες μάχες δίνονται με την καλοσύνη, κάποιες μάχες δίνονται με την αγάπη, κάποιες μάχες δίνονται με την πραότητα, κάποιες μάχες δίνονται με τον πόλεμο. Και όλο αυτό δεν αναγκεί να είναι εξωστρεφές, δηλαδή να φωνάξεις ή να χτυπήσεις προς Θεού, δεν πρεσβεύω, ούτε προτείνω κάτι τέτοιο. Είναι η ενέργεια που φέρεις μέσα σου. Όταν θες αντιμετωπίσεις μία κατώτερη ενέργεια, μία επίθεση, ενεργειακή, υλική, ό,τι είναι αυτό, μπορεί να μην χρειαστεί να πεις «Α». Αλλά επειδή εσύ εκπέμπεις τον Άρη μέσα από την εφέλη της άβρας σου, επειδή εκπέμπεις αυτή τη δύναμη, ακόμη και μία αγκαλιά να δώσεις, θα είναι αγκαλιά πόλεμος. Θα είναι αγκαλιά, ακόμα και η ειρήνη να εκπέμψει σε αυτό το όνομα. Θα είναι μια ειρήνη που έχει ρίζα. Θα είναι μια ειρήνη που έχει Άρη. Γι' αυτό και ο Άρης στον ύμνο και στην ανώτερη του εκδήλωση δεν είναι ο Θεός του πολέμου. Ο Άρης είναι ο Θεός της ειρήνης. Και η ειρήνη χρειάζεται πρώτα απ' όλα αγνότητα, γενναιότητα, θάρρος. Μόνο ο αγνός άνθρωπος δικαιούται να κάνει πόλεμο. Μόνο ο σοφός άνθρωπος δικαιούται και ο αγνός να κάνει πόλεμο. Πόλεμο, ορατό ή αόρατο, υλικό ή άλλο, που έχει ως στόχο όμως να επιφέρει την αρμονία, την ειρήνη. Φυσικά θα πρέπει κάτι να διαιρέσει. Θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει κάτι. Τι θα αφαιρέσει? Τα δυσαρμονικά. Τα ανώφελα, τα παλιά. Ο Άρης είναι ο θεματοφύλακας της ειρήνης. Και η ειρήνη δεν υπάρχει, όπως νόμος δεν υπάρχει και δικαιοσύνη δεν υπάρχει, χωρίς περιφρούρηση. Όταν ενωθεί η βούληση και η βούλευση του νου με τη βία του Άρη ή με την ορμή του Άρη, γεννιέται ένα κράτος. Το Σύνταγμα των Ελλήνων μπόρεσε να περάσει
επειδή κάποιοι είχαν δώσει τον αγώνα της απελευθέρωσης. Τότε δημιουργείται το κράτος. Θέλει σύνταγμα που έρχεται από εδώ και από εδώ και πόλεμο που έρχεται από εδώ. Έτσι γεννιούνται. Ποιο είναι το εσωτερικό κράτος? Τότε κρατάμε τον εαυτό μας. Τότε γινόμαστε κύριοι του εαυτού μας. Τότε γινόμαστε πολιτεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο κοσμολογικό, οντολογικό, ενεργειακό, ψυχολογικό και πνευματικό να ανακτήσουμε την υγιή σημασία και διάσταση της αρίας δύναμης. Δεν είναι τυχαίο που και οι Έλληνες έχουν με κάποιο τρόπο πολλές φορές αποκαλυστεί και αρία φυλή. Ο Άρης εμπεριστατώνει και ενσαρκώνει το αρχέτυπο του ηλίου, του μεγάλου διδασκάλου, του ηλίου του αγαθού, του ηλίου του νοητού, της δικαιοσύνης στη γη. Μέσω του Άρη γινόμαστε αλχημιστές. Μέσω της χρήσης της αριανής ζωτικής μας δύναμης δημιουργούμε κόσμους. Δημιουργούμε σύμπαντα. Δημιουργούμε έργα. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, όλο το σύστημα στο οποίο συμμετέχουμε, όλη η ζωή την οποία οικοδομούμε βασίζεται πάνω στην ύλη τη δομική που λέγεται αριανή δύναμη. Γιατί όλοι από εμάς εργαζόμαστε, σωστά? Με τι ενέργεια εργαζόμαστε? Του Άρη. Πάμε στη δουλειά ή πάμε στην εργασία και δίνουμε. Τι δίνουμε? Άρη. Ναι, μπορεί και να βάζουμε και σκέψη. Αν είμαστε τυχαίροι, να βάζουμε και την αγάπη μας αυτό που κάνουμε. Αλλά κυρίως το έργο, η εργασία και η εργατικότητα ανήκουν στον Άρη. Και η ερώτηση λοιπόν που τίθεται σε ένα ψυχολογικό επίπεδο τον Άρη είναι... Ναι, τώρα αυτή είναι λίγο ερώτηση μπουρλότο, αλλά θα την κάνουμε. Ναι. Σε τι δίνω τη ζωτική μου ενέργεια? Πού δίνω τον Άρη μου? Σε ποιο στρατό? Σε ποιο φρούριο? Σε ποια πολιτεία? Σε ποιο οικοδόμημα? Σε ποια νοοτροπία? Κάθομαι, ας πούμε, να κάνω διαλογισμό. Όταν κάνω διαλογισμό, κυρίως διαλόγος. Ενεργοποιώ δύναμη νόησης. Άντε και συναισθήματος. Θέλουμε και Άρη. Ο Άρης είναι τη στιγμή που σηκώνομαι. Τι κάνω? Πώς δρώ? Γι' αυτό και συνδέεται με Άρης ο Άρενας, ο αρσενικός. Ή αλλιώς ο άνδρας. Αν δράς, πώς δράς? Δράση. Άνδρας, άνδρας. Αν δεν δράς, δέντρο. Δέντρο ή άνδρας? Ιδού η απορία. Δέντρο ή άνδρας? Φυτό ή άνδρας? Άνδρας, άνδρας. Αν δεν δράς, λαγός, δέντρο. 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 Άρα αφορά τη δράση. Σηκώνομαι το πρωί. Σε τι δίνω την δραστική μου ενέργεια? Τη δύναμη του εργού, αρ. Σε τι? Σε ποιες δράσεις? Σε ποια εργασία? Ποιον υπηρετεί ο πολεμιστής μου? Πώς χρησιμοποιώ τη ζωτική μου ενέργεια? Σήμερα έχω αυτή τη ζωτική ενέργεια. Ο Θεός μου την έχει δώσει. Από τις 24 ώρες, τι την έκανα? Και ξέρετε, οι Έλληνες σχετίζονται πάρα πολύ με αυτό το αρχέτυπο. Δεν είναι μόνο η Αθηνά, είναι και ο Δίας. Γιατί, όπως μου είπε μια υπέροχη σοφή γυναίκα,
Γυραιά, σεβάσμια γυναίκα. Μου λέει παρατήρησε. Παρατήρησε. Στον Ινδικό πολιτισμό, οι μύστες, οι φιλόσοφοι παρουσιάζονται να κάθονται σε στάση λωτού, κάτω κλαδών, και να απέχουν από τα δρόμενα. Στην Αίγυπτο, Μεσοποταμία, Βαβυλώνα, ερχόμαστε προς το δω, κάθονται σε καρέκλες, άμα δείτε, οι Φαραώ. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ισορροπία, τα πόδια σηκώνονται. Οι Έλληνες δεν έχουμε καθισταγάλματα πολλά. Οι Έλληνες είναι όρθιοι. Δρούν. Δηλαδή, είναι πια μύστες του αναβαθμού του ερμήτου Τρισμεγίστου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Η δράση τους που κινούνται, που είναι όρθιοι, που δρούν. Κίνηση είναι ο Άρης, ταχύτητα είναι ο Άρης. Είναι η εκδήλωση του αθηναϊκού τους πνεύματος. Και κάποιος λέει, πως ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πει, εμείς οι Έλληνες προσκυνάμε, προσευχόμαστε όρθιοι. Καλά, είχε φωτιστεί ο Κολοκοτρώνης. Το ξέρετε. Αλλά από πού φωτίστηκε? Δεν φωτίστηκε από τα πάνω κέντρα. Α, γιατί είναι σαν το ουράνιο τόξο, βλέπετε. Η εργασία με τα κάτω κέντρα, στα οποία αντιστοιχούν οι αρετές. Αγνότητα. Καλοσύνη. Εργατικότητα, δυναμισμός, αγάπη για τη ζωή, αποφασιστικότητα και ηρωισμός, όταν τις καλλιεργήσουμε, κατευθείαν δημιουργούν ένα κανάλι, κάποιοι το λείπανε, ας πούμε, κουνταλίνι, ή ας πούμε, ένα κύκλο, μπορούμε να δούμε, που ενώνονται με τα πάνω κέντρα και ενεργοποιούν την αφύπνιση της αληθείας και του αγαθού εντός μας. Άρα γι' αυτό οι ήρωες, για μέσω του έρωτα, πολλές φορές φωτίζονται. Και γι' αυτό και το μονοπάτι της αλήθειας είναι το μονοπάτι του ήρωα. Γι' αυτό και η Αθηνά είναι η στρατηγός και του Άρη και όλων των ουρανίων πολεμιστών. Αν κάποιος εργαστεί πολύ με αυτές τις αρετές που ανέφερα ή με τον ηρωισμό, αφυπνίζεται. Κατευθείαν. Ανοίγουν τα πάνω κέντρα. Και ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι έβλεπε τη Αθηνά. Ας πούμε, στα οράματά του και στα απομνημονεύματά του. Τόσο να μην πάω τώρα στο Κολοκοτρώνη. Αν και είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Άρη. Εξυψωμένο Άρη. Είναι λοιπόν σημαντικό να εργαστούμε με τη ζωτική μας ενέργεια, με το σώμα και να καταλάβουμε ότι η αλήθεια που δεν εκδηλώνεται σε δράση, δεν είναι ολοκληρωμένη αλήθεια. Η αφύπνιση που δεν γίνεται ζωή, δεν είναι ολοκληρωμένη αφύπνιση. Τώρα, με ποιο τρόπο θα γίνει η ζωή? Είμαστε 7 δισεκατομμύρια στον κόσμο. 7 δισεκατομμύρια τρόποι. 7 δισεκατομμύρια ζωές. Αλλά να γίνει. Αν γίνει ζωή, απόφαση, έργο, εργατικότητα, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει κατοχυρωθεί. Και ναι, είναι τα φίδια στο κηρύκιο. Ναι, να τα φίδια. Να τα φίδια που ανεβαίνουν. Και ο άξονας. Και ο Άρης συνδέεται και με την υγεία, να ξέρετε. Είναι λοιπόν ένας ύμνος αυτός που θα αφυπνίσει και αφυπνίζει τον εσωτερικό μας πολεμιστή. Ένα ύμνος που καλλιεργεί, θα δούμε, ανοίξουμε τον ύμνο, να δούμε και συγκεκριμένα κάποια στοιχεία που ο ίδιος ο Ορφέας επικαλείται, αλλά καλλιεργεί μέσα μας την αποφασιστικότητα, την αφοβία, την διεκδίκηση της αλήθειας μας σε δράση, την οριοθέτηση, την περιφρούρηση των κεκτημένων μας, την περιφρούρηση των αρετών μας, την υγεία μας, το νοσοποιητικό σύστημα. Όποιος έχει θέμα με το νοσοποιητικό σύστημα, διαβάζει τον ύμνο του Άρη. Μας προστατεύει αυτός ο ύμνος.
ξυπνάει μέσα μας το θάρσος. Που θα εξηγήσουμε τι είναι και γιατί διαφέρει και από το θράσος και από το θάρρος. Δημιουργεί την κατάλληλη γέφυρα για να εκδηλωθεί τόσο εν ουρανό επί της γης. Για να κατοχυρωθεί η αφύπνιση σε όλα τα κέντρα, σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, αυτός ο ύμνος, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, φέρνει διάβγεια. Επιτρέψτε μου, θα χρησιμοποιήσω μια δημόδια έκφραση. Μας ξελαμπικάρει από τα ρεύματα των παθών του συναισθήματος. Από αυτά τα συναισθηματικά που μπορεί να προκύπτουν, που πάνε να βάλουν αυτή τη ζωτική δύναμη σε λάθος υπηρεσία και να μας τραβήξουν σε περίεργα μονοπάτια. Έρχεται αυτή η δύναμη και τα δαμάζει και τα εξυψώνει και καθαρίζει το τοπίο. Είναι η δύναμη που χρειάζεται για να υποστηρίξουμε τη δικαιοσύνη μας και την ευνομία μας. Υποστηρίζουμε την ευνομία και τη δίκη, άρα έρχεται η ειρήνη και ζούμε στην αλήθεια της ωραιότητας. Η βάση λοιπόν και των ωρών, ο Άρης. Είναι σπουδαίο αυτό, νομίζω, το μήνυμα του Άρη. Είναι σπουδαίο να μάθουμε να εργαζόμαστε με τη δύναμη των δυνάμεων, τη δύναμη της ίδιας της ζωής. Και τη ζωοδόχο πηγή του Άρη. Τη ζωοδόχο και τη ζωοφόρο ορμή του Άρη. Για να περιφρουρούμε τον Όλυμπο, μέσα μας και έξω μας.